κάνουν παρέα και με άλλες μητέρες. Ναι. Εσύ κάνεις ή δεν κάνεις παρέα. μόνο με πατεράδες, ξέρεις. δεν έχει τύχει να έχω απόλυτη ταύτιση με τη μητέρα κάποιου παιδιού. Ωστόσο, έχω... Ρε παιδί, να πηγαίνεις με το... Όχι, να πηγαίνω, όχι. Όχι, όχι. Σε παιδότοπους. Σε ένα παιδότοπο ή σε ένα πάρτι, το συνοδεύεις το παιδάκι σου. Είναι πολλές μαμάδες εκεί. Κάθεστε εκεί πέρα, κάνετε παρέα, να αυτό ρωτάει. Κοίταξε να σου πω, μ' αρέσει που μεταφράζεις τα ελληνικά. Σε πιο μαμαδέ διάλεκτο, κατάλαβες. Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν το έχω κάνει αυτό το πράγμα εντόνως. Δηλαδή δεν έχω... Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταπιεστεί, δεν έχω καταπιέσει τον τρόπο ζωής μου με την έλευση του παιδιού. Δόξα τω Θεώ, το παιδάκι ήρθε στη ζωή μου μόνο για καλό και είναι ογκόμενός μου και τον λατρεύω. Αλλά δεν έχω χρειαστεί ακόμα να κάνω πράγματα που δεν θέλω και δεν θέλω να τα κάνω και να καταπιεστώ. Και νομίζω ότι ούτε ο Αντρέας θα ήθελε να καταπιέσει τη μάνα του. Ναι. Οπότε το παιδί πάει να πούμε στα παιδικά πάρτι με την ταντά του, που είναι πιο δεκτική στο κοινωνικό θέμα. Και το παιδί περνάει καλύτερα με την ταντά αντί με τη μάνα και τον πατέρα που θα μπαίναμε στο παιδικό πάρτι και θα μας το καταστρέφαμε. Γιατί μας έχει συμβεί αυτό. Πες πώς. Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά δεν μας πει τίποτα. Δεν θα πάμε σε παιδικό πάρτι. Το καταλάβαμε, το αισθανθήκαμε και φύγαμε. Δηλαδή τι, μόνο επί την εμφανίση, δηλαδή. Βασικά η παρουσία του Νίκου το κάνει. Τραγικό το πράγμα. Εγώ εντάξει, το παλεύω. Τι έγινε, γιατί το καταστρέψατε? Γιατί ξαφνικά σταματήσαν οι άνθρωποι και κοιτάγανε δύο ηλίθιους ανθρώπους οι οποίοι φαινόμασταν ότι ήμασταν γελοί, διότι δεν ταιριάζαμε εκεί μέσα. Και ήμασταν. Καλά, δεν σας κοιτάζανε. Ήμασταν ασύμβατοι. Σας κοιτάζανε γιατί είστε αυτό που είστε. Ήμασταν ασύμβατοι, ξέρω τι σου λέω. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Να πω ψέματα. Ότι είμαι καταχαρούμενη και τρελάμε πηγαίνω στα παιδικά πάρτι, δεν τρελαίνω. Δεν πήγαινα εγώ σαν παιδί στα παιδικά πάρτι. Δεν το έχω. Πρέπει δηλαδή να χαίρεται το παιδί με αυτά που χαίρομαι εγώ και εγώ με αυτά που χαίρεται το παιδί. Και να βλέπει και το παιδί δεν είναι ωραίο. Ξέρεις, να ασχολείται ξαφνικά με τη μαμά του, τον μπαμπά του. Όχι, λέει, αυτό, αυτό πες το ξεπερνάμε. Δεν μπορώ να καταπιεστώ. Ναι. Εσύ τι έκανες δηλαδή στη μικρή, πιο μικρή. Θα ήθελα. Σε πήγαινε η μάνα και έφευγες. Η μάνα μου. Ναι, πρέπει να με πήγαινε. Έχεις δεν κοινά στοιχεία με τη μαμά σου, δηλαδή τρόπος εσύ μητέρα. Έχω, ναι. Έχουνε πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Απίστευτη γυναίκα. Μοιάζουνε... Ναι. Πάρα πολύ. Σαν μάνα με κόρη. Πολύ στο χαρακτήρα. Αλλά και από τον μπαμπά της έχει. Έχει πολύ και από τον μπαμπά της. Και από τους δύο πιστεύω έχει η Ανίτα. Και αλλά η Ανίτα είναι η Ανίτα. Μιλάει η Βασίλης επειδή τυχαίνει η Βασίλης να είχε μια πολύ καλή σχέση με τη μαμά μου. Ήταν αγαπημένος της. Τα ωραιότερα μελομακάρονα που έχω φάει στη ζωή μου δεν θα υπάρξουν. Ειλικρινά τα ωραιότερα και καταπληκτική γυναίκα. Καταπληκτική γυναίκα. Καταπληκτική. Ναι. Εγώ μετά τις διαφημίσεις θέλω να ρωτήσω την Ανίτα.